Αυτός υπάρχει στη ζωή σας. Για να δείτε εσείς ότι δεν έχετε αρχή και τέλος. Δεν έχετε όριο. Δεν έχετε την αρχή και την έναρξη. Τη διάρκεια και το σταμάτημα. Για να τελειώσει κάτι που υπάρχει μέσα σας. Έτσι ο άπλιστος κατεβαίνει από το νου. Καταλαμβάνει τα μάτια, τη γεύση, την όσφρηση και την ακοή. Ανοίγει το λαιμό και το διάφραγμα. Και φτάνει να περάσει μέσα από το άφεση μην τα ωφελήματα ημών. Έτσι. Βρίσκεστε σε ένα οικόπεδο, χωρίς περίφραξη, χωρίς όρια, χωρίς αρχή και τέλος. Βρίσκεστε μπροστά σε ένα πιάτο άδειο. Βρίσκεστε μέσα σε μια ζωή χωρίς νόημα, χωρίς ουσία. Και ήρθε η ώρα να αναγνωρίσετε ότι βρίσκεστε μέσα στις επιθυμίες. Έτσι εσείς αισθάνεστε ότι δεν έχετε. Ότι δεν σας φτάνουν. Δεν υπάρχει περίσσευμα. Ούτε και υπόλοιπο. Και εγώ σου λέω έχεις. Και εσύ απαντάς δεν έχω.
Χρειάζεται να δεις που είσαι. Στο οικόπεδο, στο πιάτο ή στη ζωή. Σου λέω έχει ζωή. Και εσύ την αρνείσαι. Και όταν φτάσει η ώρα να αφήσεις αυτή τη ζωή, δεν μπορείς να σε ευχαριστήσεις για ό,τι έζησες. Επειδή δεν έχεις αρχή και τέλος. Δεν μπορείς να δεις τι έζησες. Επειδή δεν υπήρχαν όρια. Δεν μπορείς να δεις τι γεύτηκες. Επειδή το πιάτο σου ήταν πάντα άδειο. Δεν μπορείς να αισθανθείς που είσαι. Γιατί είσαι μέσα στις επιθυμίες. Και έτσι έρχεται η ώρα να αφήσεις τη γη και φέρνεις μπροστά σου το θέλω. Θέλω να ζήσω. Την ώρα που υπάρχει το τέλος. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά ένας καινούριος κύκλος. Αφήνεις τη γη με έλλειμμα ζωής. Αφήνεις τη γη χωρίς θέλω. Και επιστρέφεις για να το ζήσεις. Στη δευτέρα παρουσία υπάρχουν δύο ζωές. Αυτή που ζήσατε και αυτή που ζείτε. Ό,τι ζήσατε είχε επιθυμίες. Ό,τι ζείτε είναι αυτό που υπάρχετε. Ό,τι θα ζήσετε θα έχει ζωή, αφού θα έχει θέλω. Μπορείτε να ζήσετε δύο ζωές και οι δύο μέσα στις επιθυμίες. Θα επιστρέψετε για να δείτε το θέλω σας. Μπορείτε να αρνηθείτε τη δεύτερη ζωή και να επιστρέψετε και να έρθετε με έλλειμμα, την έλλειψη του θέλω. Και τώρα ήρθε η ώρα να αναγνωρίσετε. Ο άπλιστος δαίμονας τρεφόταν από το θέλος σας και σας έδινε τις επιθυμίες. Έτρωγε ό,τι χρειαζόταν εσείς να φάτε για να ζήσετε. Έτρωγε ό,τι είχατε και εσείς δεν είχατε.
Ζούσε για σας, αντί να ζήσετε εσείς για σας. Και έτσι, εσείς κλαίγατε και εκείνος γέλαγε. Εκείνος κοροϊδεύε και εσείς θυμώνατε που σας κοροϊδεύε. Έτσι πίσω από το θυμό σας υπάρχει η αλήθεια σας. Πως εσείς ανοίξατε την πόρτα και επιτρέψατε την κοροϊδία. Εσείς του δώσατε το θέλος σας. Εσείς του επιτρέψατε να ζήσει αντί για εσάς. Εσείς του δώσατε τα υπάρχοντά σας και υπήρχε και δεν υπήρχατε. Και όλα αυτά επειδή εσείς συγκρινόσασταν. Κρίνατε και δικαιολογούσατε αυτό που κάνατε. Τώρα είναι ώρα όλα αυτά να τα αγκαλιάσετε. Να τα δείτε και να τα αισθανθείτε. Να δεχτείτε την αλήθεια σας. Να επιτρέψετε να ακούτε εκείνον και να αισθάνεστε εσάς. Να επιτρέψετε να περπατάνε δίπλα σας. Εσείς να αισθάνεστε τον εαυτό σας και τη ζωή σας. Έτσι, θα γνωρίζετε ότι υπάρχετε εκεί που υπάρχουν. Και θα τους βάζετε σε τάξη. Και όλα μέσα σας θα γίνονται εντάξει. Ξεκινήστε από την αρχή. Το άλφα στέκεται όρθιο. Σας δείχνει το άνοιγμα και το κλείσιμο. Το τέλος σηματοδοτεί μια καινούργια αρχή. Και έτσι αρχίζετε να υπάρχετε. Το τέλος έχει δύο γραμμές. Η μία είναι αυτή που σταματάει και η άλλη κάθετη ξεκινάει μια καινούργια ζωή. Το θέλω είσαι εσύ. Το βιώνεις κάθετα. Και πατάς πάντα στην καινούργια αρχή.
Το κάθε σου βήμα έχει ένα θέλω. Που αντιπροσωπεύει εσένα, τη ζωή σου και την ύπαρξή σου. Το επόμενο έχει αυτό που αφήνεις και αυτό που συμβαίνει. Και πατάς σε μία νέα αρχή. Αυτό είναι το βήμα σου. Αυτό είναι το περπάτημά σου. Αυτή είναι η διαδρομή σου. Αυτή είναι η ζωή σου. Μάθε να πατάς και να περπατάς. Αφήνω, βιώνω, ξεκινάω μια καινούργια αρχή. Άνθρωπε της γης. Θεός, άνθρωπος, σοφία, αλήθεια ζωή. Αμήν.